Η αρχαιότητα ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές εποχές στην ιστορία της ανθρωπότητας και πολλά πράγματα από τότε εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη ζωή μας σήμερα, όπως η εφεύρεση του ημερολογίου ή οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Άλλα πράγματα που υπήρχαν τότε από την άλλη πλευρά θα ήταν απλώς τρελά για εμάς σήμερα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θέλουμε να σας παρουσιάσουμε 8 εντελώς παράξενα πράγματα που ήταν φυσιολογικά όμως στην αρχαιότητα. Σε αυτά περιλαμβάνονται για παράδειγμα εντελώς παράλογες μέθοδοι καθαρισμού του ίδιου σας του σώματος, συνήθεις συμπεριφορές που σήμερα είναι ευτυχώς παράνομες, ακόμη και ιατρικές επεμβάσεις που γίνονταν σε πλήρη συνείδηση. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στο Αξίζει να γνωρίζετε. Ας ξεκινήσουμε με κάτι που αποτελούσε τόσο τότε όσο και σήμερα μέρος της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων. Ωστόσο, ενώ εμείς συνήθως χειροκροτούμε τους αγαπημένους μας διάσημους στις συναυλίες, τους ακολουθούμε στο Instagram ή ζητάμε ένα αυτόγραφο κατά καιρούς, η λατρεία των διασημοτήτων στην αρχαία Ρώμη είχε έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Τα πιο διάσημα πρόσωπα της αρχαιότητας αντιμετωπίζονταν σαν ημίθεοι. Ιδιαίτερα δημοφιλείς ήταν οι μονομάχοι, οι οποίοι πάλευαν για τη ζωή και τον θάνατο στις αρένες της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, οι καλύτεροι από αυτούς είχαν μετατραπεί σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό μοντέλο. Μετά από κάθε επιτυχημένη μάχη, ο ιδρώτας των νικητών μονομάχων αφαιρούνταν με ένα ειδικό εργαλείο και χυνόταν σε μία καράφα. Στη συνέχεια, πολλούνταν σε ορισμένες αγορές, με τις γυναίκες ιδίως να ελπίζουν ότι ο ιδρώτας των αγαπημένων τους μαχητών θα είχε θετική επίδραση. Το ξένο σωματικό υγρό το εφάρμοζαν μεταξύ άλλων στο πρόσωπό τους, καθώς ήλπιζαν να έρθουν σε επαφή με έναν άνδρα που θεωρούνταν δυνατός με τον πιο άμεσο δυνατό τρόπο. Ορισμένοι χρησιμοποιούσαν επίσης τον ιδρώτα των νικητών μονομάχων ως παράγοντα ενίσχυσης της ισχύος για να βελτιώσουν την γονιμότητά τους. Φυσικά, αυτό μας φαίνεται εντελώς παράλογο σήμερα. Αν και αν σκεφτείτε ότι η Σκάρλετ Γιόχανσον, για παράδειγμα, δημοπράτησε ένα χρησιμοποιημένο μαντίλι της για αρκετές χιλιάδες δολάρια το 2008, μάλλον τελικά δεν απέχουμε και τόσο πολύ από την αρχαία Ρώμη. Αυτό που ήταν επίσης ευρέως διαδεδομένο στην αρχαία Ρώμη ήταν μια εκτεταμένη διατροφική κουλτούρα, ιδιαίτερα αν ήσουν σε υψηλούς κύκλους. Οι πλούσιοι Ρωμαίοι διοργάνωναν τακτικά μεγάλα πάρτι, στα οποία χόρτεναν με σπάνιες σπεσιαλιτέ μέχρι που δεν μπορούσαν να φάνε άλλο. Ωστόσο, ενώ σήμερα τέτοιες εκδηλώσεις τείνουν να πραγματοποιούνται σε ειδικούς χώρους με αυστηρούς κανόνες εθιμοτυπίας, τα έθιμα τότε ήταν πολύ διαφορετικά. Προκειμένου να φάνε όσο το δυνατόν περισσότερο από τα εκλεκτά φαγητά, οι Ρωμαίοι έκαναν τακτικά διαλύματα στο ενδιάμεσο. Αφού είχαν ήδη χορτάσει, έβαζαν ένα δάχτυλο στο λαιμό τους για να κάνουν χώρο για περισσότερο φαγητό. Ο διάσημος συγγραφέας Σενέκας έλεγε μάλιστα ότι οι Ρωμαίοι έτρωγαν για να κάνουν εμετό και έκαναν εμετό για να φάνε. Το μενού περιλάμβανε πιάτα που πιθανώς θα σας έκαναν να ξεράσετε στις μέρες μας ούτως ή άλλως. Μια πολύ ιδιαίτερη σπεσιαλιτέ εκείνη την εποχή ήταν τα ομάμια λαρνιού. Αλλά τα παράξενα πράγματα δεν σταματούσαν εκεί. Πολλά από αυτά τα διατροφικά πάρτι εξελισσόντουσαν σε αληθινά όργια στα οποία δοκιμάζονταν τα πιο παράξενα πράγματα. Αλλά περισσότερα γι' αυτό θα πούμε αργότερα. Πριν από αυτό, ας επιστρέψουμε στο θέμα της διασκέδασης. Είναι γνωστό ότι πολλοί Ρωμαίοι διασκέδαζαν σε αγώνες μονομάχων και αρματοδρομίες. Ενώ αυτές οι μορφές ψυχαγωγίας θεωρούνται σήμερα από ορισμένους ως οι πρόδρομοι των αγώνων MMA και των αγώνων της Φόρμουλα 1, υπήρχε και μια άλλη μορφή ψυχαγωγίας που ευτυχώς δεν υπάρχει πλέον σήμερα. Μεταξύ των αγώνων στο Κολοσσέο, υπήρχε πάντα η ευκαιρία να παρακολουθήσει κανείς ζωντανές εκτελέσεις εγκληματιών ως ένα είδος προγράμματος διαλύματος. Αυτές φέρεται να κυμαίνονταν από λιθοβολισμούς και επιθέσεις από ζώα μέχρι την εκτέλεση της θανατικής ποινής με αιχμηρά όπλα. Αυτό που θα ήταν απολύτως σοκαριστικό για πολλούς ανθρώπους σήμερα ήταν μια εντελώς φυσιολογική μορφή ψυχαγωγίας για ορισμένους Ρωμαίους εκείνη την εποχή. Η βία έπαιζε επομένως κεντρικό ρόλο στην ψυχαγωγία για να διασκεδάζει ο κόσμος. Για το επόμενο σημείο, ας μείνουμε στο θέμα των νομικών ποινών στην αρχαιότητα. Ενώ σήμερα συνήθως καταδικάζεσαι σε πρόστιμα ή φυλάκιση, ή σε ορισμένες χώρες ακόμη και σε θάνατο, τότε υπήρχαν εντελώς διαφορετικά πράγματα που γίνονταν στους σοβαρούς εγκληματίες. Πριν πολλοί από αυτούς εξοντωθούν, έπρεπε να υποστούν πολλά βασανιστήρια όσο ήταν ακόμα ζωντανοί. Ορισμένους από αυτούς τους τραβούσαν με σχοινιά για ώρες και στη συνέχεια τους τεμάχιζαν. Άλλοι κλειδώνονταν σε ένα κλουβί με αρουραίους και φίδια, τα οποία άρχιζαν να τσιμπολογούν τους καταδικασμένους.
Ωστόσο, μια ταπεινωτική μέθοδος ήταν ιδιαίτερα σκληρή, καθώς παρέτεινε τον χρόνο μέχρι τον θάνατο. Για να προκληθεί ιδιαίτερος πόνος στους καταδικασμένους, τους έριχναν επανειλημμένα σε αιχμηρές πέτρες από ύψος 2,5 μέτρων. Αυτό δεν σκότωνε τους ανθρώπους αμέσως, αλλά τους πονούσε αρκετά, μέχρι που το σώμα παρέδιδε από μόνο του μετά από μερικές ώρες. Ας συνεχίσουμε με τελετουργίες που δεν ήταν τόσο σκληρές. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Ρωμαίοι αντιμετώπιζαν τους νεκρούς. Δεν τους έθαβαν απλώς, αλλά συχνά τους αντιμετώπιζαν με τόσο μεγάλο σεβασμό που θα νόμιζε κανείς ότι ήταν ακόμη ζωντανοί. Φρεσκομαγειρεμένο φαγητό όπως φρούτα ή ψητό κρέας τοποθετούνταν συχνά στον τάφο. Προσέθεταν επίσης καράφες με κρασί και θυσίαζαν ζώα όπως γουρούνια ή αλεπούδες, ωστόσο οι Ρωμαίοι δεν ήταν οι μόνοι που είχαν ειδικές τελετουργίες για τους νεκρούς τους. Πολύ πριν από αυτούς, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, για παράδειγμα, αφαιρούσαν τα μυαλά των νεκρών τραβώντας τα από τη μύτη με ένα μακρύ ραβδί. Με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι ήθελαν να διασφαλίσουν τη διατήρηση της γνώσης και της σοφίας των ιδιαίτερα ισχυρών Αιγυπτίων, αλλά και να συντηρήσουν καλύτερα τα πτώματα και να τα μετατρέψουν σε μούμιες που έχουν επιβιώσει μέχρι και σήμερα. Ενώ αυτή η μέθοδος απαιτούσε σχεδόν ένα υψηλό επίπεδο ιατρικών γνώσεων, αυτό που θα σας δείξουμε στη συνέχεια ήταν ακόμη πιο απίστευτο. Στην αρχαία Ρώμη, όπως και σήμερα, πραγματοποιούνταν πολυάριθμες επεμβάσεις για την θεραπεία ασθενειών ή την εξέταση του ανθρώπινου σώματος. Αυτό που δεν είχαν ακόμα όμως ήταν λειτουργικά αισθητικά για να χειρουργήσουν έναν ασθενή χωρίς πόνο. Μπορεί να ακούγεται εντελώς αδιανόητο, αλλά οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στην πραγματικότητα ότι οι Ρωμαίοι γιατροί πραγματοποιούσαν επεμβάσεις στον εγκέφαλο ενώ ο ασθενής ήταν ακόμη ζωντανός και είχε πλήρη συνείδηση. Οι ασθενείς ήταν στερεωμένοι στο χειρουργικό τραπέζι πριν από την εκτέλεση των κατά πάσα πιθανότατα εξαιρετικά επώδυνων επεμβάσεων. Το απολύτως απίστευτο ήταν ότι πολλοί από τους ασθενείς επέζησαν από την επέμβαση σόι και αυλαβής και συνέχισαν να ζουν υγιείς ζωές για πολλά χρόνια μετά. Ωστόσο, είναι επίσης απίστευτο ότι εκτός από αυτά τα αξιοσημείωτα ιατρικά επιτεύγματα, στα παράξενα της εποχής, παρόμοια με τον προαναφερθέντα υδρότα των μονομάχων, το αίμα των μαχητών χρησιμοποιούνταν επίσης για ιατρικούς σκοπούς. Πολλοί Ρωμαίοι πίστευαν ότι μπορούσαν να θεραπεύσουν ασθένειες όπως η επιληψία πίνοντας το αίμα των μονομάχων. Ωστόσο, προφανώς αυτό ήταν εντελώς παρατραβηγμένο. Σε αυτό το σημείο μπορεί ακόμη και να σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι στην αρχαιότητα δεν ήταν τόσο προσεκτικοί με την υγιεινή. Αλλά αυτό είναι πραγματικά λάθος. Για τα δεδομένα της εποχής, οι αρχαίοι Ρωμαίοι ήταν εξαιρετικά πρόθυμοι να διατηρούν τα πάντα όσο το δυνατόν πιο καθαρά, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού τους. Από τη μία πλευρά, ανέπτυξαν ένα υπερσύγχρονο σύστημα ίδρευσης με τη μορφή υδραγωγείων, τα οποία απομάκρυναν τα βρώμικα λίμματα μέσω του συστήματος αποχέτευσης. Είναι αξιοπερίεργο να σημειωθεί ότι παρόλο που οι δημόσιες τουαλέτες θεωρούνταν πολύ καθαρές, οι άνθρωποι συμπεριφέρονταν εκεί πολύ διαφορετικά από ό,τι σήμερα. Ειδικά για τους άνδρες, οι τουαλέτες αποτελούσαν πραγματικούς τόπους συνάντησης για ιδιωτικό και πολιτικό διάλογο. Καθώς δεν υπήρχαν καμπίνες, οι Ρωμαίοι συχνά κάθονταν ο ένας απέναντι από τον άλλον σε κύκλο σε μεγάλα δωμάτια και μιλούσαν για επίκαιρα θέματα για ώρες ενώ χρησιμοποιούσαν την τουαλέτα. Τέλος, ερχόμαστε τώρα στις οικίες τελετουργίες που ήταν αρκετά φυσιολογικές στην αρχαιότητα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι Ρωμαίοι ιδίως γιόρταζαν συχνά με εκτεταμένα όργια με τους συνάνθρωπούς τους. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές βρήκαν αυτό το γλυπτό, αρχικά σοκαρίστηκαν. Πίστευαν ότι οι συνευρέσεις με ζώα ήταν ήδη σε μεγάλο βαθμό παράνομες τότε. Μετά από αυτή την ανακάλυψη, ωστόσο, δεν είναι ακόμη βέβαιο αν σκηνές όπως αυτή ήταν μια διαδεδομένη πρακτική. Ορισμένοι λένε ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα τακτικό φαινόμενο. Άλλοι βλέπουν μια μεταφορική σημασία στο άγαλμα, καθώς η κατσίκα έχει θηλυκά χαρακτηριστικά και θα μπορούσε επομένως να αφορά τη συνουσία αρσενικού θηλυκού. Όπως και να έχει, αυτό το γλυπτό είναι κάτι παραπάνω από παράξενο. Γράψτε μας στα σχόλια ποιο από τα πράγματα που αναφέραμε θεωρείτε ιδιαίτερα παράξενο. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.